βρίσκομαι στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας εν ώψη της ημερίδας που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνη. Είναι μεγάλη μας χαρά όλο το ελεγκτικό μαζί με τις υπηρεσίες τους, τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να βρισκόμαστε εδώ προκειμένου να εκδηλώσουμε την βαθιά πεποίθησή μας και την ελπίδα μας ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά και με τους ελεγχόμενους φορείς, ώστε να ευοδοθούν τα σχέδια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη και τη μετάβαση στην πράσινη εποχή. Είναι τιμή για μας η παρουσία της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην εκδήλωση που κάνουμε, καθώς και του Γενικού Επιτρόπου και των Παρέδρων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επιθυμεί να υλοποιήσει αναπτυξιακό έργο χρήσιμο για τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια και προς την κατεύθυνση αυτή το Ελεγκτικό Συνέδριο αναπόσπαστο κομμάτι της νομιμότητας και της διαφάνειας που θα πρέπει να υπάρχει στις διαδικασίες αυτές σήμερα θα μας μεταφέρει την εμπειρία του και η παρουσία της κυρίας Προέδρου περιποιεί τιμή για μας. Σαν Δυτική Μακεδονία είμαστε σε μια περίοδο που θα πρέπει να επιταχύνουμε τον βηματισμό μας. Αυτή όμως η επιτάχυνση του βηματισμού σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβάλλει της νομιμότητας την οποία θα πρέπει να τηρούμε. Και γι' αυτό η παρουσία του κλιμακίου υπό την κυρία Πρόεδρο είναι πάρα πολύ σημαντική για τις υπηρεσίες, για εμάς τους αυτοδιοικητικούς, για όλους όσοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο είμαστε αυτοί που προωθούμε την παραγωγή δημοσίων έργων στη Δυτική Μακεδονία. Και όταν λέω δημοσίων έργων εννοώ προμηθειών, μελετών, εργασιών και έργων κατασκευαστικών. Σήμερα στον πόλο μας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, η ημερίδα με θέμα το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διενέργεια του προσηματικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων και με εκλεκτούς καλεσμένους ομιλητές, την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τους Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η δράση των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Δήμων και Περιφερειών και των νομικών προσώπων, καθώς και άλλων κλείστων νομικών προσώπων του Δημοσίου Δικαίου, όπως το νοσοκομείο, στη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης υποκειμενικής αξίας δεν είναι ανέπτυκτη. Ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου ή τα αρμόδια κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Γενικέ, συγχαρητήρια και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στον Περιφερειάρχη του κ. Μανατίδη και στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι εκδηλώσεις πραγματικά ουσίας. Άλλωστε φαίνεται σήμερα και από την συμμετοχή που υπάρχει και στην αίθουσα που βλέπετε πόσο σημαντική είναι. Και βέβαια πόσο σημαντική είναι και για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης που καθημερινά βρίσκουμε πολλά θέματα μπροστά μας. Νομίζω ότι με τη συζήτηση, με τη σωστή κατάρτιση, όλο μπορούν να ξεπεραστούν. Θα ήθελα να σας εκφράσω πρώτα απ' όλα τις ευχαριστίες μου και ειδικά τους διοργανωτές αυτής της ημερίδας, την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης για την τιμητική πρόσκληση να έρθω μαζί σας και να κάνουμε όλοι μαζί αυτή την ημερίδα. Με μεγάλη χαρά λοιπόν επισκέπτομαι και πάλι μετά από 25 περίπου έτη την όμορφη πόλη της Κοζάνης, του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πρωτεύουσά της. Μια πόλη που συνεχώς μεταμορφώνεται. Η πρόσφατη πιστοποίησή της ως μία από τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις της Ευρώπης